Τελικό του House of Fame. Απόψε, 7 μαθητές είναι μία ανάσα πριν το μεγάλο τελικό. Πότε ήμασταν 17, πότε γίναμε 7, είναι απίστευτο, έτσι, σαν όνειρο μου φαίνεται. Και οι 7 είναι υπέροχοι, όπως λέει έτσι μια γνωστή έκφραση, αλλά δυστυχώς μόνο 5 θα προκριθούν και μαζί με τη Βένια θα διαμορφώσουν την τελική εξάδα. Το χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panic Records δεν είναι πλέον ένα άπιαστο όνειρο. Σε μία εβδομάδα γίνεται πραγματικότητα και ένας θα το υπογράψει. Έτσι. Μόνο εσείς όμως σε αυτό το τελικό κατοστάρι μπορείτε να στηρίξετε τον αγαπημένο σας τραγουδιστή και να φτάσει πρώτος. Απόψε θα ακούσετε τον κάθε μαθητή 2 φορές. Η σκηνική παρουσία, η ερμηνεία, η ενέργεια και η ψυχή τους όλοι είναι στραμμένη προς εσάς που τους ψηφίζετε. Και η δική μου όμως έτσι προσοχή, αυτή η ενέργεια και όλο μου το είναι στραμμένη προς αυτούς τους υπέροχους, τους 4, τους μοναδικούς κριτές μας. Και είναι ο Γιάννης Πλούταρχος! Η Κέτη Γαρμπή! Η Κλάρα απόψε! Ο διευθυντής της Panic Records, Γιώργος Αρσενάκος! Καλησπέρα. Και ο Φίβος! Καλησπέρα σας! Να πούμε, θα πάω λίγο στο Γιώργο, μου το επιτρέπετε. Γιώργο μου, ήσουν απάνω. Eurovision έχουμε αυτή την εβδομάδα. Να πούμε καλή επιτυχία στην Έλληνα και χρόνια πολλά στην Έλληνα για τη γιορτάζει το κορίτσι μας. Και σε εσένα όμως χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ. Και σε όσους γιορτάζουν απόψε. Γιώργο, θα μας πεις δύο λόγια για αυτή την απίστευτη εμπειρία που είναι η Eurovision, που το γνωρίζεις και το γνωρίζω και εγώ. Εννοείται, το έχουμε περάσει πάρα πολύ έντονα μαζί το 2018. Να μας πεις αυτή την πορεία, πώς πέρασες και να πω κιόλα στα κορίτσια καλή επιτυχία για αύριο, γιατί και η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος περάσαν στο τελικό. Μεγάλη. Και είναι ένα υπέροχο συνέστημα, να το ξέρετε. Πάμε να ασκήσουμε, κορίτσια. Γιώργο. Καταρχάς δεν ξέρω πού βρίσκομαι. Έχω χαθεί. Νομίζω ότι είμαι ακόμα στην Ολλανδία. Βλέπω εσένα, νομίζω ότι είμαι στο Βέγκας. Βλέπω την Κέτη, νομίζω ότι είμαι στο Μοντε Κάρλο. Αλλά είναι εδώ, στο House of Fame. Οπότε αυτό είναι το βασικό και το σίγουρο. Από εκεί και πέρα ήταν ένας διαγωνισμός και μια διαδικασία φέτος λίγο διαφορετική λόγω του COVID. Ναι, ναι. Όμως το σημαντικό και το μήνυμα το οποίο πρέπει να περνάει είναι ότι η μουσική ποτέ δεν σταματάει. Βρέθηκε τρόπος, η διοργάνωση έγινε, δεν υπήρξε κανένα κρούσμα. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι, όλες οι χώρες ενώθηκαν και η μουσική κέρδισε. Πάτε. Αυτό είναι το μήνυμα. Ελένη, να σου πω ότι όλοι για σένα μιλάνε και εκεί, ακόμα. Έλα, μωρέ, ευχαριστώ πάρα ναι. πολύ. Ήταν πολύ εικόνικα αυτή η εμφάνιση που είχαμε κάνει. Χαίρομαι και πάρα τα κορίτσια πολύ. Μας ήταν πάρα πολύ ωραία και στον πρώτο και στο δεύτερο ημιτελικό. Έτσι, έτσι, και θα σκίσουν αύριο, το ευχόμαστε και πάμε να τους στηρίξουμε όλοι να μαζί. Να τους στείλουμε όλη την καλή μας την ενέργεια. Έτσι, Γιώργο μου. Και εγώ αύριο πετάω πίσω. Θα πας πίσω πάλι. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά θα γυρίσω την εβδομάδα. Αφού μπορείς, Γιώργο μου, και πηγαίνεις τώρα, είναι όνειρο αυτό. Φτάνε ο Λάμπος. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή σήμερα... απόψε είναι η πρώτη εβδομάδα που δεν βαθμολογείται καθόλου. Και ο κόσμος θα αποφασίσει, έχετε περιέργεια να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι αγαπημένοι του κοινού. Πάρα πολύ. Θα μας πεις. Εγώ. Δεν μπορώ ακόμα. Στο τέλος βραδιάς ακόμα ψηφίζουνε. Και ειδικά τώρα ψηφίζετε πιο πολύ. Όπως κάθε Παρασκευή είναι μαζί μας όμως και οι αξιόλογοι καθηγητές μας. Καλησπέρα στο διευθυντή μας, τον κύριο Πάνο Μεταξόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Είναι όμως κοντά μας και η καθηγήτρια φωνητικής, Βασιλική Ρόρη. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε όμως ότι απόψε, επειδή η Πέννη μας ήταν λίγο άρρωστη, δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Της ευχόμαστε καλή ανάρρωση, όλα καλά. Είναι μαζί μας όμως απόψε και ο coach στο ντουέτο μας, ο ένας και μοναδικός τραγουδιστής και συνθέτης, Άκης Δίξιμος. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά νομίζω ότι η καρδιά μου χτυπάει πολύ πιο δυνατά από όλων των παιδιών μαζί. Θέλω να σκίσετε. Είναι η βραδιά σας. Είμαστε μαζί σας, σας αγαπάμε και θέλουμε το καλύτερο. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ευχαριστούμε και πολύ για την προπόνηση που έδωσες, coach. Χαρά μου, χαρά μου. Δυνατή προπόνηση, τους έλειωσες. Απόψε, για να έτσι ξεφύγουμε λίγο από διαγωνισμούς, ψηφοφορίες, ημιτελικούς και τελικούς, έχουμε έναν καλεσμένο, έναν υπέροχο καλεσμένο, το Δήμο Αναστασιάδη, που θα μας χαρίσει έτσι ένα πολύ όμορφο medley με τα τραγούδια του.